κύριε Τότσιο, πώς κρίνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και μπρος ο κύριος Παπανδρέου, μήπως ήρθε η ώρα να αποσυρθεί διακριτικά από την κεντρική πολιτική σκηνή ή να στραφεί προς κάποια άλλη κατεύθυνση, όπως π.χ. η Προεδρία της Δημοκρατίας εν καιρό ή η Ευρωβουλή? Κύριε Κατσαρέ, το αποτέλεσμα είναι μια πρώτη μάχη του κινήματος αλλαγής όσον αφορά την μεγάλη προσέλευση των πολιτών οι οποίοι ήρθαν και ψήφισαν σε αυτή την εκλογική διαδικασία και στην πρώτη Κυριακή 270.000 αλλά και τη δεύτερη Κυριακή 210.000 οι οποίες ήρθαν και ψήφισαν. Αυτό είναι μια μάχη για μας, μια κερδισμένη μάχη. Φυσικά για να έχουμε ένα πολιτικό πόλεμο κερδισμένο χρειάζονται να κερδίσουμε πάρα πολλές μάχες που έχουμε να δώσουμε από εδώ και πέρα με τα τεράστια προβλήματα που έχει η κοινωνία, με πολιτικές οι οποίες πρέπει να μπουν ως προτάσεις από εμάς πάνω στα τεράστια διακυβεύματα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση, έχουμε μια μεγάλη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, έχουμε σοβαρά εξωτερικά θέματα, υπάρχει ένας μετασχηματισμός της Ευρώπης και μια συζήτηση στην οποία πρέπει να συμμετάσχουμε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα πρέπει να βρουν την παράταξή μας θωρακισμένη από ιδέες και από προτάσεις. Εκεί θα αξιολογηθεί αυτή η διαδικασία, εκεί θα αξιολογηθούμε και όλοι εμείς που συμμετείχαμε σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πιστεύετε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κινήματος γύρισε την πλάτη στον Γιώργο Παπανδρέου? Πιστεύετε ότι είναι ενοποίηση ακόμα η περιπέτεια των μνημονίων ή έφτιαξε κάτι άλλο? Όσον αφορά, ψάχνοντας το νήμα από την προηγούμενη ερώτησή σας, να σας πω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου και η πολιτική του ατζέντα, γιατί όταν μιλάμε για Γιώργο Παπανδρέου πρέπει να καταλάβει, να κατανοήσει ο κόσμος ότι μιλάμε για μια ολόκληρη πολιτική ατζέντα για όλα τα μεγάλα κρίσιμα διακυβεύματα της χώρας μας, της Ευρώπης αλλά και παγκόσμια. Αυτές οι ιδέες, αυτό το πολιτικό κεφάλαιο θα είναι πάντα χρήσιμα στην παράταξή μας, θα είναι πάντα χρήσιμα στη μάχη και στον αγώνα που δίναμε. Όσον αφορά γύρισε την πλάτη, δεν θα πω ότι γύρισε την πλάτη, απλά πέρασε ένα μήνυμα, αν θέλετε, υπήρξε μια διάθεση ανανέωσης. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για Γιώργο Παπανδρέου, όταν μιλάμε για Πασόκ, το Πασόκ του 2009-2011, μιλάμε για μια τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, μια προσπάθεια η οποία συγκρούστηκε, και αυτό φαίνεται άλλωστε και από τους τομένους που είχαν αυτά τα συμφέροντα απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Να μιλήσω για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, να μιλήσω για διάβγεια, να μιλήσω για οικονομικό εισαγγελέα, να μιλήσω για μια σειρά ζητημάτων, για ενεργειακή κοινότητα, για ενεργειακή δημοκρατία. Αυτή η δέσμη πολιτικών θέσεων και προτάσεων έρχεται και χτυπάει τα ολιγαρχικά συμφέροντα που υπάρχουν στη χώρα μας. Είναι εύλογο αυτές οι δυνάμεις να μην θέλουν τον Γιώργο Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, έχει πολλές μάχες και ελπίζω ο Νίκος Ανδρουλάκης να υιοθετήσει όλες αυτές τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο Γιώργος Παπανδρέου και με τις δικές του ιδέες και με τις δικές της προτάσεις που μένει να τις δούμε, να πάμε ένα βήμα παραπέρα την παράταξη. Σε μια ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση, πιστεύετε ότι θα ήταν ευκολότερη η σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Παπανδρέου στην αρχηγία του κόμματος? Θέλω να πω, υπάρχουν περισσότερα σημεία σύγκλησης ανάμεσα στους δύο αρχηγούς των κομμάτων από ότι με τον κύριο Ανδρουλάκη ή το ΠΑΣΟΚ, ή δεν συζητά καν μια τέτοια προοπτική ανεξαρτήτως αρχηγού? Να ξέρετε, κύριε Κατσαρέ, ότι αυτή η όσμωση πολιτική πάντα ξεκινάει κάτω από την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αδύρυτη ανάγκη κοινωνικά και πολιτικά στη χώρα μας να υπάρξει ένας νέος, ισχυρός, κεντροαριστερός, προοδευτικός πόλος διακυβέρνησης. Σε αυτό πρέπει να αγωνιστούμε όλοι. Αν σε αυτή την πορεία το κίνημα αλλαγής καταφέρει να μεγαλώσει και να εκφράσει αυτή την γνήσια ανάγκη που υπάρχει, και υπάρχει γνήσια ανάγκη γιατί σας είπα προηγουμένως ότι αυτή η δεκαετία των τριών μνημονίων έχει φτωχοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Όπως επίσης σήμερα αυτή η κυβέρνηση, η συντηρητική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία εξυπηρετεί για άλλη μια φορά τα συμφέροντα και αφήνει τον ελληνικό λαό σε δεύτερη μοίρα. Βλέπουμε τι γίνεται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, βλέπουμε τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση και ποιος την πληρώνει, βλέπουμε τι γίνεται με μεγάλες κοινωνικές ομάδες οι οποίες φτωχοποιούνται.
με 20% της ελληνικής κοινωνίας, των ελληνικών οικοκυριών, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το ρεύμα στο σπίτι τους. Είναι χωρίς ρεύμα αυτή τη στιγμή. Άρα, δέστε πόσες μεγάλες είναι οι προκλήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσουμε, πόσα μεγάλα είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε και πόσες μεγάλες είναι οι ανάγκες που έχει σήμερα ο ελληνικός λαός και οι πολίτες, στις οποίες πρέπει να φανούμε αντάξει. Άρα, μιλάμε για μια τεράστια πολιτική ευθύνη όλων των προοδευτικών κομμάτων. Ελπίζω το κίνημα αλλαγής να παίξει πρωταγωνιστικό και καταλυτικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις την επόμενη μέρα για την κεντροαριστερά. Ποια είναι η θέση του κυρίου Παπανδρέου αυτή τη στιγμή στο κόμμα μετά την ήττα του? Ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως σας είπα και προηγουμένως, μένει εδώ, μένουμε όλοι εδώ, με τις ιδέες και τις προτάσεις μας, τις οποίες θεωρούμε αναγκαίες ώστε να ενισχύσουμε την προσπάθεια του μη προνομιούχου Έλληνα να μπορέσει να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Να σταματήσουν επιτέλους να φεύγουν οι νέοι άνθρωποι έξω, να σταματήσει επιτέλους η περιφέρεια να υπάρχει αυτός ο οικονομικός μαρασμός. Είμαστε στο νομό, τώρα να μην ξεχνάμε σε ποιο νομό είμαστε. Είμαστε ο τελευταίος νομός σε ανάπτυξη και σε κατακεφαλήν εισόδημα. Όλα αυτά τα ζητήματα, όλες αυτές οι προτάσεις, από τη στιγμή που έχουν στόχευση οι προτάσεις του Γιώργου Παπανδρέου σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, σε αυτές τις οικονομικές ομάδες, νομίζω ότι είναι η αναγκαιότητα να παραμείνουν ισχυρό ρεύμα πολιτικό και αξιακό μέσα στην παράταξή μας. Κύριε Τότσο, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα που δεν σας ρωτήσαμε? Εγώ να ευχηθώ, καταρχάς για μένα δεν υπάρχουν νικητές και χαμένοι. Όσο υπάρχει έξω μια κοινωνία η οποία υποφέρει και ένα πολιτικό σύστημα που δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής της κοινωνίας, να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο μιας κοινωνικής ζωής η οποία θα είναι καλύτερη, να έχει καλύτερη ποιότητα για τον πολίτη σε θέματα υγείας, σε θέματα οικονομίας, σε θέματα ασφάλειας. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να αγωνιστούμε. Οι αγώνες συνεχίζονται και όταν υπάρχει ένας αγώνας για την κοινωνία, δεν υπάρχουν νικητές και χαμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ.